Αυτή τη φορά θα ακούσουμε για κάποιες κυρώσεις που στρέφονται εναντίον Ρώσων πολιτών και συγκεκριμένα φοιτητών. Πάμε λοιπόν στην Κάτια να μας πει περισσότερα. Έτσι ακριβώς είναι. Νωρίτερα είπαμε για τα αντίμετρα στα οποία προχωράει η Ρωσία με την απαγόρευση πτήσεων σε 36 ευρωπαϊκές χώρες αεροπορικών σκαφών, αεροσκαφών. Τώρα λοιπόν μαθαίνουμε ότι η Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Ρωσία, Τατιάνα Μασκάλκοβα, σε συζήτηση που είχε με τον Υπουργό Παιδείας και Επιστημών της Ρωσίας, ανέφερε ότι το Υπουργείο λαμβάνει μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων φοιτητών που αποβάλλονται από πανεπιστήμια στη Γαλλία, την Τσεχία, το Βέλγιο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Και όπως ενημέρωσε, το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών τους φοιτητές, τους Ρώσους που εκδιώχθηκαν από τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια των συγκεκριμένων αυτών χωρών θα μπορούν να σπουδάσουν δωρεάν στη Ρωσία. Είναι μια είδηση πραγματικά σοκάρει, αν όντως ισχύει όπως ακριβώς τα λέει η Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Ρωσία, διότι τώρα μαθαίνουμε ότι Ρώσοι φοιτητές που σπουδάζουν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια συγκεκριμένων χωρών εκδιώχνονται από εκεί και η Ρωσία λέει ότι είναι έτοιμη να υποδεχθεί αυτούς τους Ρώσους σπουδαστές και να σπουδάσουν δωρεάν στα δικά της πανεπιστήμια.